Πείτε μου, ονοματεπώνυμο και δύο. Αντωνάρη Στυλιανός, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παιδιών με Αναπηρία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα έχουμε μια όμορφη δράση στην Κεντρική Πλατεία. Τι περιλαμβάνει? Ναι, είναι μια δράση. Είμαστε σήμερα αποδέκτες αγάπης. Αγάπης των εθελοντών, αγάπης που απλόκερα προσφέρουν οι συνάνθρωποι μας με έργα ξύλινες κατασκευές προς την διάθεση του κοινού, της πόλης, της περιοχής γενικότερα. Μετά από περίπου δύο χρόνια είμαστε ξανά εδώ. Περιμένουμε να συναντηθούμε ξανά με φίλους που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζανε. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να το κάνουν και τώρα, έτσι ώστε να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να στηρίξουμε το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού με Αναπηρία. Να πούμε στον κόσμο πόσα παιδιά φιλοξενεί το κέντρο. Το Κέντρο Φροντίδας, στο οποίο παίρνονται φυσικά όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή περίπου στα 20 παιδιά με βαριές αναπηρίες. Καλύπτονται οι ανάγκες σας? Είναι πάρα πολύ δύσκολα, συνδράμουν πάρα πολύ και σε υψηλό βαθμό οι γονείς, ο σύλλογος φυσικά, και ποντάρουμε πολύ στους χορηγούς και τους εθελοντές στον κόσμο μας. Να πούμε και στον κόσμο ότι τα παιδιά στο κέντρο κάνουν και άλλα πράγματα, έτσι, δημιουργείται και στις κατασκευές και φυσικά, να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν το ξέρει. Φυσικά, γιατί στον χώρο, όπως είδατε, υπάρχουν και κατασκευές από έργα των παιδιών. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να δουν και τα παιδιά να νιώσουν ικανοποίηση ότι τα πράγματα τα οποία έχουν φτιάξει έχουν απήχηση στον κόσμο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη να κάνουμε πολύ πιο όμορφα πράγματα. Ωραία.